πάμε να συναντήσουμε τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί κύριε Τζικώστα, έχουμε δηλώσεις από τον κύριο Τσαβούσογλου, που προφανώς σας αφορούν, και τον κύριο Μπακογιάννη, γιατί βρέθηκε ο κύριος Μπακογιάννης μαζί στην Τουρκία αυτές τις μέρες. Γεια σου, Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα σας, επειδή έχετε και τους δύο εκλεκτούς καλεσμένους σας. Καλημέρα και στους εκλεκτούς καλεσμένους. Ο κύριος Μπακογιάννης, επειδή ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη, άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις. Κατάφερε να εισέλθει στην Τουρκία. Συναντήθηκε με τον κύριο Ιμάμογλου. Και από όσο μάθαμε από τους Τούρκους, πραγματικά υπήρξε μια σοβαρή προσπάθεια από τους δύο δημάρχους, η οποία θα συνεχιστεί για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα που προέκυψαν. Ωστόσο, αν έρθουμε στην είδηση, πριν από λίγη ώρα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ρωτήθηκε για το γεγονός που συνέβη με τον κύριο Τζικώστα, που υπήρχε η απαγόρευση εισόδου. Προσέξτε τι λέει ο ίδιος. Και θα μου πει, έτσι θα το σχολιάσετε. Λέει, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει εσκεμμένη συμπεριφορά εδώ. Λόγω τεχνικού προβλήματος καθυστέρησε η είσοδος του Έλληνα πολίτη στη χώρα μας. Έλληνας πολίτης δεν λέει περιφερειάρχης, δεν λέει κάτι άλλο. Mm-hmm. Αφότου επιλύθηκε αυτό το τεχνικό πρόβλημα, δεν αναφέρεται σε χρονικό διάστημα, γιατί υπήρχαν πληροφορίες για 15 λεπτά, επετράπη η είσοδος στον Έλληνα πολίτη στη χώρα μας. Τελεία. Ως εδώ, προσέξτε όμως τι λέει τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει σύνδεση με το περιστατικό στη Σμύρνη, ναι, ωστόσο. Καλά. Ναι. Υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις που η Ελλάδα έχει επιβάλει σκόπιμα. Έχουμε προειδοποιήσει τις ελληνικές αρχές για αυτό το θέμα. Εάν συνεχιστεί η απαγόρευση εισόδου ορισμένων αξιωματούχων μας στην Ελλάδα, θα ανταποδώσουμε. Άρα, αν έχει σχέση ή όχι, καταλαβαίνετε. Άρα έχει δίκιο ο Τζικώστας που είπε χθες ότι δεν ήταν τεχνικό το πρόβλημα, ήταν τεχνητό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, Μανώλη. Επίσης. Επίσημα ο Υπουργός Εξωτερικών στην αρχή λέει ότι επετράπει στον Έλληνα πολίτη, βεβαίως είναι Έλληνας πολίτης, αλλά είναι και περιφερειάρχης. Ναι, είναι αξιωματούχος και είχε πάει και για δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Προσωπική κεφαλής. Βεβαίως. Λέει ότι επετράπει αργότερα, το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε. Μάλιστα. Όμως θα ανταποδώσουμε επειδή η Ελλάδα βάζει απαγόρευση σε κάποιους. Σε ποιους αναφέρεται? Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως έχουμε ακούσει, ο πρώην διευθυντής της τουρκικής κρατικής τηλεόρασης, ο κύριος Ερέν. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που αυτό λένε. Το θέμα είναι. Συγγνώμη, οι οποίοι απαγορεύεται να μπουν στη χώρα μας από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απόφαση της χώρας μας? Να σας πω, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ναι, προφανώς. Επειδή έχει και καταγωγή από την Ελλάδα, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Το θέμα είναι το εξής. Αν ήταν σκόπιμη η συμπεριφορά στον κύριο Τζικώστα ή όχι. Ο κύριος Τσαβούσογλου επίσημα λέει όχι, αλλά. Μεν, αλλά. Αλλά. Μάλιστα. Μανώλη, ευχαριστούμε καλά, πολύ. Μανώλη, να είσαι καλά. Κύριε Τζικώστα, νομίζω ότι επιβεβαιώνεστε γι' αυτό που είπατε χθες. Τεχνικού ή τεχνητού. Δυστυχώς. Μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Δυστυχώς. Νομίζω ότι ο κύριος Τσαβούσογλου επιχειρεί να κάνει το μαύρο άσπρο, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Η ίδια η δήλωσή του είναι μια αντίφαση. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Άρα ενισχύεται η άποψή μου από την πρώτη στιγμή ότι η πρόκληση αυτή ήταν καλά σχεδιασμένη, προμελετημένη. Άλλωστε οι Τούρκοι γνώριζαν ότι αυτή η Ευρωμεσογειακή Συνέλευση θα συνέβαινε πριν από ένα χρόνο. Mm-hmm. Και μάλιστα πριν από αρκετούς μήνες ήξεραν ότι θα προεδρεύσω και εγώ αυτής της συνέλευσης. Επομένως, αλλά όχι μόνο δεν αποτέλεσε. Αλλά διπλή ιδιότητά σας που βρέθηκατε εκεί και ως αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς. Και γι' αυτό σας λέω ότι κυρίως αυτό που βλέπει κανείς από τη δήλωση της Τσαβούσογλου δεν απαντάει στην ουσία. Καμία απάντηση σε σχέση με το ότι επισκέφθηκα την Τουρκία ως Ευρωπαίος αξιωματούχος και άρα. Ουσιαστικά, όχι μόνο δεν απαντάει, αλλά με την απάντησή του, η οποία, όπως σας λέω, έχει μια αντίφαση από μόνη της, δείχνει ότι τελικά πράγματι ήταν μια σχεδιασμένη πρόκληση, μια ακόμη πρόκληση στον ολισθηρό δρόμο αυτό που έχει επιλέξει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, εσείς τώρα είστε. Κύριε Κούτρα, μια πρόκληση που δεν έμεινε αναπάντητη. Διότι είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία αναγκάζεται μετά από τις πιέσεις που δέχθηκε και από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε εκείνες τις 6 ώρες. Είναι η πρώτη φορά που αναγκάστηκε να άρει απαγορευτικό εισόδο. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αυτή η πρόκληση δεν της βγήκε. Και καλά κάνατε και δεν το δεχτήκατε, πρέπει να σας πω. Δεν το αποδεχτήκα. Δηλαδή πολύ καλά κάνατε. Δεν το δέχτηκα και αποχώρησα, διότι δεν είμαι διατεθειμένος να δεχτώ καμία προσβολή εις βάρος της Ελλάδας. Κύριε Κούτρα, κύριε Τζούνο, ξέρετε
ότι όταν εμείς πηγαίνουμε σε τέτοιες αποστολές στο εξωτερικό, εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Mm-hmm. Λοιπόν, και για μένα η αξιοπρέπεια των Ελλήνων είναι αδιαπραγμάτευτη. Επομένως, δεν θα έμενα ούτε λεπτό εκεί. Αλλά παρόλα αυτά, έχει τη σημασία του να δούμε ότι η Τουρκία αυτή τη την πρόκληση δεν μπόρεσε να φέρει το αποτέλεσμα που ήθελε. Και προφανώς νομίζω ότι θα καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά την επόμενη φορά.